πρώτη στιγμή που επενδύσαμε στη δημιουργία της νέας, ενιαίας και ακόμη πιο μεγάλης εταιρείας, τόσο η στρατηγική ενοποίησης, όσο και οι ίδιοι άνθρωποι μας ήταν το α και το ω στο σχεδιάσμα αυτού του νέου οργανισμού. Και επειδή για τους νικητές είναι πολύ σημαντικό να κοιτάνε μπροστά και να είναι προσελωμένοι στο στόχο τους, έτσι και εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε τρεις βασικούς στόχους. Ο πρώτος είναι, βασικούς και ξεκάθαρος, έτσι και να τους γνωρίζουν όλοι, ο πρώτος είναι η βελτίωση των υπηρεσιών μας, τόσο για τους ασφαλισμένους μας, όσο και τους συνεργάτες μας. Ο δεύτερος, η βελτίωση της επικοινωνίας, τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά. Και το τρίτο είναι η ολοκλήρωση της ενοποίησης και του μετασχηματισμού. Όμως, για να είμαστε νικητές, χρειαζόμαστε επίσης να έχουμε και τις κατάλληλες δεξιότητες για το δικό μας το άθλημα, έτσι. Για μένα αυτές είναι πρώτα απ' όλα η συνεργασία, δηλαδή η ομαδικότητα. Το δεύτερο είναι η αποφασιστικότητα στην εξεύρεση λύσεων. Η τρίτη είναι η προσαρμοστικότητα, δηλαδή να μην κοιτάμε τι κάναμε πριν, αλλά τι πρέπει να κάνουμε για να πάμε μπροστά. Και η τέταρτη είναι η ολοκλήρωση του πλάνου και της συγχώνευσης και όλου αυτού του μετασχηματισμού ο οποίος γίνεται. Πιστεύω ότι η ομάδα είναι σημαντική για οποιοδήποτε οργανισμό, όχι μόνο για το δικό μας, όχι μόνο για τον νέο οργανισμό για τον οποίο φτιάχνουμε. Εγώ προσωπικά πιστεύω πάρα πολύ στην οτροπία της ομάδας και για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Πιστεύω ότι η ομάδα είναι ο πυρήνας, το βασικό συστατικό της επιτυχίας κάθε οργανισμού. Και πιστεύω ότι όσο πιο ενωμένη είναι αυτή η ομάδα, όσο πιο ξεκάθαρη είναι και οι στόχοι, αλλά και το πώς θέλει να πραγματοποιήσει αυτούς τους στόχους, τόσο πιο επιτυχημένη θα είναι αυτή η ομάδα και κατ' επέκταση και ο οργανισμός. Οπότε πιστεύω ότι αν εμείς είμαστε προσιλωμένοι στους στόχους που είπαμε, τους τρεις στόχους που είπαμε πριν, και χρησιμοποιήσουμε τις δεξιότητες που αναφέραμε, θα είμαστε επιτυχημένοι, θα είμαστε νικητές όλοι μαζί και θα είμαστε περήφανοι και για την ομάδα μας και για τον οργανισμό μας. Είναι χρονιά Ολυμπιακών Αγώνων. Η Allianz ως παγκόσμιος ασφαλιστικός συνεργάτης του Ολυμπιακού και Παραολυμπιακού κινήματος ετοιμάζεται για το Παρίσι του 2024. Υποστηρίζουμε μια κοινότητα πάνω από 130 αθλητών ανά τον κόσμο, κάποιον εκ των οποίων συνεργά και την Κύπρο, και τους υποστηρίζουμε τόσο στην αθλητική τους δραστηριότητα, αλλά με συγκεκριμένα σεμινάρια και ειδικά προγράμματα, τους προετοιμάζουμε και για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και μετά τον αθλητισμό. Όντας λοιπόν οι αθλητές στο επίκεντρο των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών κινημάτων, η Allianz κάνει αυτή την εκδήλωση και έχουμε μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε σήμερα εδώ με συνεργάτες και ανθρώπους μας για να εμπνευστούμε και να προάγουμε τις Ολυμπιακές αξίες, τις ευγενείς άμυλας, της αριστείας και του σεβασμού. Και βέβαια να περνάσουμε και ωραία. Ποιοι βρίσκονται σήμερα εδώ, έχουμε δει πάρα πολύ κόσμο. Είναι πρώτα απ' όλα όλο το προσωπικό της εταιρείας και είναι και κάποιοι επιλεγμένοι συνεργάτες μας από το δίκτυο πωλήσεων. Τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλες τις χώρες, στόχος μας είναι πάντα η κορυφή. Κλείσαμε το 2023 εν μέσω μιας πολύ δύσκολης συγχώνευσης και ενός έργου ενοποίησης που πήρε πολλή ενέργεια από τους ανθρώπους μας εσωτερικά και εξωτερικά, με αύξηση παραγωγής 7%. Και συνεχίζουμε να είμαστε πρώτοι τόσο στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων, συγκεκριμένα στον κλάδο αυτοκινήτου, έχοντας το μεγαλύτερο στόλο στην Ελλάδα, αλλά είμαστε και μέσα στις κορυφαίες θέσεις γενικότερα σε όλη την ασφαλιστική αγορά. Στόχος μας είναι, ολοκληρώνοντας πλέον το έργο το 2024 της συγχώνευσης, να κυνηγήσουμε την κορυφή. Είμαι πολύ αισιόδοξος για το Παρίσι. Αυτή τη στιγμή είμαι στο στάδιο της βαριάς προετοιμασίας, θα έλεγα. Κάνω διπλές προπονήσεις, είμαι στο φόρτωμα, όπως λέμε εμείς οι στιβικοί. Και αργότερα θα έρθει το φορμάρισμα για το μεγάλο στόχο που είναι 4 και 5 Σεπτεμβρίου στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Η στήριξη της Allianz είναι πολύτιμη, είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι άνθρωποι τους οποίους έχω από το 2021 και είναι χαρά μου που είμαι στην ομάδα της Allianz και στην οικογένειά της. Τώρα, ακούσαμε και μέσα, μίλησε στους ανθρώπους της εταιρείας για όλη την προετοιμασία, για τα προβλήματα όμως που αντιμετωπίζεις και εσύ στην καθημερινότητά σου. Θες να μας πεις δύο λόγια για το τι βλέπεις να έχει αλλάξει σήμερα στην κοινωνία μας? Σιγά σιγά βλέπω και φαίνεται οι άνθρωποι να ευαισθητοποιούνται, να νοιάζονται για τον συνάνθρωπο και είναι το πιο σημαντικό. Άνθρωποι και χωρίς αναπηρία να αισθάνονται, να κατανοούν και να σέβονται πάνω απ' όλα τους συνανθρώπους. Αν μπορούσες να ζητήσεις ένα πράγμα και να σε ακούσουν όποιοι πιστεύεις ότι θα έπρεπε να σε ακούσουν, τι θα ήταν αυτό?
η δύναμη είναι στο χέρι μας και να κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Και μην ξεχνάμε ποτέ ότι να έχουμε ανθρώπους που μας αγαπάνε γύρω μας. Η στήριξη της Allianz είναι πάρα πολύ σημαντική, καθώς τόσα χρόνια μου έχει δώσει όλα τα εφόδια που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να συμμετέχουμε σε αγώνες, να κάνουμε μια προετοιμασία, γιατί δεν υπάρχουν ουσιαστικά δώρα. Είμαστε ένα αεροτεχνικό άθλημα που η στήριξη της Allianz μας δίνει την δυνατότητα να μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Allianz πρώτα ήταν χορηγός των Παραολυμπιακών Αγώνων και τώρα μαζί και των Ολυμπιακών Αγώνων, και με τη δυνατότητα αυτή έδειξε το ανθρώπινό της πρόσωπο και συνεχίζει να το δείχνει ακόμα περισσότερο στον αθλητισμό. Και είναι πολύ σημαντικό ότι ενδιαφέρεται για εμάς τους αθλητές όχι μόνο κατά τη διάρκεια της αθλητικής μας πορείας, αλλά και μετά. Δηλαδή ενδιαφέρεται και μας έχει ήδη καλέσει, εγώ προσωπικά έχω πάει και στο Μόναχο, για να δούμε το τι θα γίνει όταν ο αθλητής σταματήσει τον αθλητισμό και στη μετάβαση από τον αθλητισμό στην κανονική ζωή, ας το πούμε. Ήθελα να σε ρωτήσω, αν ήθελες να ζητήσεις κάτι από την κοινωνία μας να αλλάξει, τι θα ήταν αυτό? Την αντίληψη. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη φυσική κατάσταση του σώματός μας. Αυτό που μπορούμε να αλλάξουμε είναι οι συνθήκες στις οποίες ζούμε. Και αυτό ασφαλώς είναι και στην αντίληψη του κάθε ανθρώπου, όχι μόνο για το κινητικό κομμάτι, αλλά και για το κομμάτι της συμπερίληψης γενικά, στο να ξέρουμε ότι είναι ίσως ο άνθρωπος με αναπηρία και εξίσου παραγωγικός. Οπότε είναι μέλος της κοινωνίας, όπως όλοι. Πολλοί κόσμος καμιά φορά απελπίζεται και πιστεύει ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει σε διάφορους τομείς της ζωής. Τι θα του λέγες? Θα έλεγα ότι ο καθένας μπορεί να κάνει αυτά για τα οποία πραγματικά έχει δουλέψει, έχει παλέψει, και τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί ακατόρθωτο. Πρέπει να προσπαθήσουμε. Δεν πάει να πει ότι αν προσπαθήσουμε θα το καταφέρουμε σίγουρα. Αλλά το να μην προσπαθήσεις είναι η σίγουρη αποτυχία.